Θα ξεκινήσω εγώ. Εσύ. Ξέραμε ότι ήταν ένα τραγούδι φαβορί. Βέβαια, τα πράγματα στην Eurovision είναι πάντοτε απρόβλεπτα. Επίσης, οι διαφορές ανάμεσα στα τραγούδια, ξέραμε και από τα polls, ας πούμε, από τα δημοψηφίσματα, ότι δεν ήταν τόσο μεγάλες. Πραγματικά είμαστε χαρούμενοι με αυτό το αποτέλεσμα, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα ήμουν χαρούμενος όποιο τραγούδι και αν πήγαινε. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το τελικό φέτος. Ήταν υψηλού επίπεδου και τα τέσσερα τραγούδια και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Για να πω καλό ταξίδι στη Κόζα Μούστρα και στον Αγάθανα. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν εκπληκτικές οι φωνές όλων των ανθρώπων, των τραγουδιστών τέλος πάντων που συμμετείχανε. Ήτανε διαφορετικά τα είδη και αυτό έδινε ένα ενδιαφέρον παραπάνω στο φετινό διαγωνισμό. Εγώ θεωρώ ότι και ο Γιώργος, όπως πάντα, με το δικό του ταλέντο, με το δικό του τρόπο, χρωμάτισε ακόμη πιο ωραία τη βραδιά. Και εσείς. Εγώ προσπάθησα, ελπίζω να πήγαμε καλά. Αχ, όχι μόνο προσπάθησες, αλλά τα πήγες πάρα πολύ καλά σε σημείο που νομίζω θα μπλέξεις τώρα, γιατί θα έχετε προτάσεις τώρα. Φαντάζεσαι. Πάντως, πραγματικά εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά. Σε όλους και στον κύριο Αγάθωνα και να πάνε πάρα πολύ καλά να το απολαύσουν. Θέλω να πω για αυτό που είπε η Δέσποινα ότι ένας πολύ βασικός λόγος που είμαι εδώ, πέρα από το ότι το συζητήσαμε με το Φωκά, ήταν όταν άκουσα το όνομα της Δέσποινας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Γνωριζόμασταν λιγάκι, είχαμε ένα καλημέρα, καλησπέρα, όταν βρισκόμαστε σε μαγαζιά ή σε θέατρα, σε πρεμιέρες. Χαίρομαι πολύ γιατί γνώρισα πραγματικά έναν εξαίρετο άνθρωπο. Πέρα από καταπληκτική καλλιτέχνη, είναι και ένας εξαίρετος άνθρωπος και πέρασα μια πολύ όμορφη. Ήταν εβδομάδα, δεκαήμερο, θα μου λείψει πάρα πολύ. Και εμένα θα μου λείψει. Θα έρθω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο σίγουρα. Θα πάρτε τα χαρτιά σου και έλα, τι θα κάνουμε. Επομένως είναι μια εμπειρία που σίγουρα θα θέλετε να επαναλάβετε. Εγώ ναι. Θέλεις για τον χρόνο. Βεβαίως, γιατί όχι.